Εσένα και ποιοι θα πούνε ότι είσαι σε λάθος δρόμο, Θανάση μου. Μα κατάλαβε το. Είσαι αίμα μας, είσαι σπλάχνος μας. Σε εμάς θα γυρίσεις. Είμαστε αίμα της Ελλάδος. Σε εμάς θα γυρίσεις. Άκουσε με τι λέω. Το πέτσο τώρα, γιατί, τώρα γιατί, θα σε μάθω μόνο. Γιατί έχετε αυτή την, έτσι, την γκριμάζα και την αποδοκιμασία με αυτά που ακούτε. Ρε Θανάση, γνωριζόμαστε τόσα χρόνια. Τι σημασία έχει αυτό. Λοιπόν, τώρα ξαφνικά έγινε στα. Δεν έχουμε φίλοι. Τώρα στην ηλικία αυτή στα 40 σου. Έγινε αριστερό εσύ. Αργύρι μου, αφήστε τα αυτά. Αφήστε τα αυτά. Κοίταξε, ο Τσόρτσιλ έλεγε όταν είσαι 20 χρονών και δεν είσαι κομμουνιστής, δεν έχεις καρδιά. Σωστό. Όταν όμως είσαι 40 και είσαι, δεν έχεις μυαλό. Και ο Θανάσης έχει μυαλό. Στην πορεία και στη διαδρομή της ιστορίας μπορεί να έχει αλλάξει και αυτή η εκτίμηση. Εγώ το θεωρώ δικό μας άνθρωπο. Είμαι σίγουρος ότι συμφωνούμε στα περισσότερα. Σέβομαι το μέλλον των παιδιών. Παρασύρθηκες. Αφήστε τα αυτά. Αφήστε τα αυτά τα τεχνάσματα. Τα τεχνάσματα αυτά αφήστε τα. Εσείς έχετε υποχρέωση. Ελάτε τώρα. Να προηγηθείτε στον νεοδημοκράτη πάνω απ' όλα που τον έχετε στιγματίσει τα τελευταία δύο χρόνια με τη συμπεριφορά σα. Εγώ μόνο. Βέβαια. Είναι ξεκάθαρα. Βέβαια. Ένα λεπτό. Μην μιλάτε όλοι μαζί, παρακαλώ. Λέει κάτι σωστό. Σωστό. Προσκέψη και συζήτηση. Ο κ. Κοντογιάννη. Η αντίδραση του Θανάση του Μπέλτσου είναι το αποτέλεσμα τη πολιτική Σαμαρά από τι 6 Μαΐου του 10 και μετά. Και είχα αναγκάσει.